Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πρόεδρο. Καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Και θα ήθελα, αγαπητό Προεδρείο, να μου πείτε πόση ώρα έχω περίπου. Για να... 40 λεπτά. Όχι, μέχρι το πρωί, δεν κουράζουμε το ακροατήριο. 40 λεπτά για να ξέρουμε πού θα... Οπωσδήποτε θα είναι τα 40 λεπτά, ας πούμε. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς ένας αστροφυσικός θέλει να μιλήσει για τη δυναμική της ελληνικής γλώσσας. Η απάντηση είναι βέβαια ότι με τον Μάνο τον Δανέζη χρόνια τώρα, γράφοντας τα διάφορα βιβλία, εκ των πραγμάτων σκύψαμε ενδελεχώς πάνω στις βάσεις της ελληνικής γλώσσας. Και έτσι σκεφτήκαμε και με τον Τάκη το Φιλντίσι, γιατί έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα σαν Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Στέλνουμε και το χαιρετισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Κάνοντας το φυσική μαγεύη. Μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις διαλέξεις πρέπει να περάσουμε και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς τους μαθητές ότι πρέπει να ασχολούμεθα με αυτό το μεγαλείο που είναι η ελληνική γλώσσα, γιατί όπως βλέπετε η ελληνική γλώσσα είναι πραγματικά η μητέρα όλων των γλωσσών. Και βέβαια, σαν Έλληνες εμείς τώρα, έχουμε το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να διαβάζουμε τις απόψεις των αρχαίων Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και όχι μόνο, στο πρωτότυπο. Και μάλιστα έχουμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε όλο το πλάτος και το βάθος της γλώσσας μας, η πλαστικότητα της οποίας είναι μοναδική. Θα το δούμε στη συνέχεια. Από το αγάλωμε ξεκίνησε ο αγαπητός συνάδελφος ο Κωνσταντίνος. Στο αγάλωμε θα τελειώσω κι εγώ. Γράφουμε και φαίνεται η νεοελληνική εκδοχή του ίδιου πανάρχαιου λόγου. Η δυναμικότητα της ελληνικής γλώσσας είναι απαράμιλη. Σαν αστροφυσικός λοιπόν και αστρονόμος, ασχολήθηκα ψήγματα, θα σας πω, για την αστρονομική προσέγγιση, γιατί πρέπει να μιλάμε ώρες εδώ. Ασχολήθηκα με τα άστρα και τους αστερισμούς. Διαβάζοντας λοιπόν τα άστρα, είδα και τους αστερισμούς, διαβάζοντας στο χαρτί, όχι στον ουρανό. Είδα ότι από τον Όμηρο ακόμα και τον Ισίωδο μέχρι σήμερα, ορισμένα άστρα και αστερισμοί έχουν τον ίδιο ακριβώς τίτλο, το ίδιο ακριβώς όνομα. Ένας από αυτούς τους αστερισμούς είναι ο Βοώτης. Παρεπιπτόντος, έχουμε αυτή τη δυνατότητα να έχουμε διδάξει όλο τον κόσμο με την αστρονομία. Γιατί η μύθη και η θρύλη του κόσμου των άστρων είναι ο απαράμιλος δείκτης του πόσο επηρέασαν οι Έλληνες όλο το δυτικό κόσμο, γιατί όλοι οι αστερισμοί, τουλάχιστον στο βόρειο ημισφαίριο, είναι ελληνικοί. Μην ακούτε αν το λένε Τάουρος, είναι ο Ταύρος μας. Ανδρόμεδα είναι η Ανδρομέδα μας και ούτω καθεξής. Από τον Όμηρο λοιπόν, 800 π.Χ. και τον Ισίωδο, ξέρουμε αστερισμούς που αναφέρονται στα έπι του, στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια. Σε ένα από αυτά λοιπόν στην Οδύσσια αναφέρει ο Όμηρος τον Οδυσσέα, γράφει «Το εσωρόντι και οψέ δίοντα βοώτη». Για να σκεφτούμε, 2.800 χρόνια, καταλαβαίνουμε τι του λέει, βέβαια. Το εσωρόντι, μπορεί να μην λέμε ορά ορό, αλλά λέμε όραση. Άρα βλέπω. Οψέ, μπορεί να μην το λέμε οψέ, αλλά λέμε αυτό το φρούτο είναι όψιμο. Άρα το εσωρόντι και οψέ δίοντα βοώτη, να βλέπεις και τον βοώτη που αργεί να δύσει. Όψιμος είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δυναμικότητα της ελληνικής γλώσσας. Να έχουμε τους αστερισμούς, να έχουμε τον Όμηρο και να καταλαβαίνουμε τον Όμηρο τι λέει πριν 2.800 χρόνια. Αυτή είναι η πλαστικότητα και η δυναμικότητα της ελληνικής γλώσσας. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Η ελληνική λοιπόν είναι η γλώσσα με την οποία για πρώτη φορά ακούσατε τον κύριο Χρόνη να λέει, μίλησαν η φιλοσοφία και η επιστήμη, η ποίηση και το θέατρο, τα μαθηματικά και η ιστορία. Η γλώσσα που παρά τις όποιες αντικσότητες νίκησε τον χρόνο με την μοναδική εμβέλειά της, μέσω της οποίας καταγράφηκε ένα μεγάλο μέρος του γήινου στοχασμού.
ενώ αποκρισταλώθηκαν για πρώτη φορά παγκοσμίως αφηρημένες έννοιες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η φιλοσοφία και σφυριλατήθηκε το περιεχόμενο της δημοκρατίας, παρακαλώ. Μπορεί να μην το πιστεύουν οι νέοι μας εδώ δυστυχώς οι περισσότεροι, δεν έχουν διδαχτεί τα αρχαία ελληνικά όπως τα διδαχτήκαμε εμείς. Ήταν εύκολο να διαβάσεις τότε τους αρχαίους στο πρωτότυπο, ακόμα και αυτοί που τελειώσαμε το πρακτικό το λύκειο. Και όταν είχες καλό φιλόλογο ή καλή φιλόλογο, πέταγε η τάξη. Ας είναι καλά εκείνη η αείμνηση, τη φιλόλογος, η Μουρούκα, εκεί πάνω που είναι, στο γυμνάσιο και στο λύκειο του Εγάλεω, μας δίδαξε τα ελληνικά τόσο καλά στην τρίτη γυμνασίου, που δεν χρειάστηκε να ξαναδιαβάσω γραμματική και συντακτικό. Ας είναι καλά. Λοιπόν, μπορεί να μην το πιστεύουν οι νέοι μας, που δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν διδάχτηκαν τα αρχαία ελληνικά όπως εμείς, αλλά παρά το ότι πέρασαν χιλιάδες χρόνια, πολλές αρχαίες ελληνικές και ειδικά ομηρικές λέξεις έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Αυτό δεν γίνεται σε άλλη γλώσσα. Ξέρει ο Κωνσταντίνος, δεν μπορούν οι σύγχρονοι Άγγλοι να διαβάσουν Σέξπιρ. Μπορούν? Δεν τον καταλαβαίνουν. Πρέπει να το δουν σε μεταγραφή, να μην λέμε μετάφραση, σε μεταγραφή του. Δεν διατηρήθηκαν όμως ακριβώς οι ίδιες, έχουν όμως μείνει στη γλώσσα μας μέσω των παραγόγων τους. Τα ξέρετε όλα. Ναι, τα ξέρετε όλα. Λέμε νερό αντί για ίδωρ, αλλά χρησιμοποιούμε τις σχετικές λέξεις ίδωρ. Υδροφόρα, υδραγωγείο, υδάτινας, υδάτινος, υδατάνθρακας, αφυδάτωση. Δεν χρησιμοποιούμε το ρήμα δέρκομαι, βλέπω. Είχαμε κάνει και μια ομιλία για τα δρακόσπιτα και είχε βοηθήσει φίλη μας εδώ η φιλόλογος. Έδρακον στον αόριστο. Βλέπει πάρα πολύ καλά ο δράκος. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τη λέξη δράκος και οξυδερκής. Μπορεί να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη αυδή, φωνή. Τι λέμε όμως, παρόλα αυτά, μένω άναυδος και απίβδησα. Από εκεί προέρχονται όλα αυτά τα οποία λέμε. Καθημερινές λοιπόν λέξεις από τα αρχαία ελληνικά. Προσέξτε, σήμερα δεν λέμε λοπούστα ρούχα. Κανένας δεν το λέει, πάρε μου λοπούς από το κατάστημα μαμά. Αλλά χρησιμοποιούμε τη λέξη λοποδίτης, που σημαίνει αυτός που βυθίζει, βυθίζομαι, δύο. Αυτός που βυθίζει, δει το χέρι του μέσα στο ρούχο σου, τη λοπή για να σε κλέψει. Λοποδίτης. Από πού? Λοπή. Στα ελληνικά έχουμε τις λέξεις, προσέξτε εδώ, μπαίνουν μέσα οι θετικές επιστήμες που τα καταλαβαίνουν περισσότερο αυτά. Όχι άλλοι ότι τα καταλαβαίνουν, αλλά εμείς τα χρησιμοποιούμε. Στα ελληνικά έχουμε τις λέξεις κεράνιμη, μίγνιμη και φύρο, που όλες έχουν τη σημασία και το νόημα του ανακατεύω. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όταν ανακατεύουμε δύο στερεά, οι δύο υγρά μεταξύ τους, αλλά χωρίς αυτό να συνεπάγεται μια νέα ένωση, το ξέρετε πολύ καλά. Λάδι με νερό, Βάζουμε το λάδι για να έχουμε λίγο λάδι στο καντήλι και το από κάτω είναι νερό. Τότε χρησιμοποιούμε τη λέξη μυγνείο. Το ξέρουν οι φυσικοί και οι χημικοί από το μείγμα. Μείγμα. Όταν ανακατεύουμε υγρό με στερεό, τότε λέμε φύρο. Εξού και η λέξη αιμόφυρτος. Είδατε πώς χρησιμοποιούμε το ρήμα φύρο σε μια λέξη που τη λέμε, αλλά δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει. Προσέξτε, όταν οι αρχαίοι Έλληνες πληγώνονταν στη μάχη, έτρεχε τότε το αίμα και ανακατευόνταν με τη σκόνη, με το χώμα ή τι υγρό με στερεό. Λέμε όμως φύρδιν μίγδιν ανάκατα και φύραμα. Το ξέρουν όσοι είναι ή ασχολούνται με την αγροτιά. Ανάμιξη αλευρού και νερού για να γίνει φύραμα, ζυμάρι από το οποίο ζυμώνω, η ζωοτροφή δηλαδή. Υπάρχει και η έκφραση, είναι του ιδίου φυράματος. Δηλαδή, αίμα πέφτει στο χώμα, φύρο, αιμόφυρτος. Φύρδιν μίγδιν το λέμε, είναι του ιδίου φυράματος λέμε. Το κεράνιμι τώρα σημαίνει ανακατεύω δύο υγρά και φτιάχνω ένα νέο.
Για παράδειγμα, ποια είναι τα δύο υγρά, όλοι το ξέρουμε, ίνος και είδωρ και νερό. Γι' αυτό λέμε άκρατος, δηλαδή καθαρός ίνος, που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες όταν δεν ήταν ανακατεμένος και κραμμένος με νερό. Αυτό είναι το κρασί που λέμε. Άκρατος ίνος, κρασί. Πού έγινε αυτό η ανάμιξη? Στον κρατήρα. Τι θέση έχει ο κρατήρας? Είναι αστερισμός πάνω στον ουρανό. Βέβαια. Το ανακάτεμα λοιπόν γινόταν στον κρατήρα και ο κρατήρας είναι ένας σπουδαίος αστερισμός πάνω στην ουρά της Λερναίας Ύδρας. Κάποια μέρα θα μιλήσουμε για όλη αυτή τη μυθολογία και την ιστορία των αστερισμών που είναι καταπληκτική. Η δυναμική λοιπόν της ελληνικής γλώσσας. Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η ελληνική γλώσσα, προσέξτε, μας διδάσκει συνεχώς πώς να γράφουμε σωστά. Μέσω της ετυμολογίας μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν έχουμε δει ή δεν έχουμε γράψει. Μόνο η ελληνική γλώσσα έχει λέξεις όπως άμυλα, θαλπορή, κέφι, φιλότιμο, έννοιες που παραμένουν χωρίς απόδοση στις άλλες γλώσσες. Άμυλα, θαλπορή, κέφι, φιλότιμο. Δεν μεταφράζονται ούτε μεταγράφονται. Μόνο η ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνο αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας όμως το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον. Εμπλουτίζει όλες τις άλλες γλώσσες. Επόμενο είναι. Θα είμαι σεμνός εδώ, δεν θα πω ότι όλοι οι αγγλικοί είναι ελληνικά, αλλά σύμφωνα με το βιβλίο Guinness, αγγλοσάξονας, η αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις, από τις οποίες οι 41.615 προέρχονται από την ελληνική. Πάντως, διάσημοι γλωσσολόγοι όπως ο Ισπανός Φραντσέσκο Ροντρίγκες Αντράντος, λέει η ελληνική και η κινέζικη είναι εκτός από μας. Η κινέζικη, καμιά φορά όταν αναφερόμαστε στους μύθους, τους θρύλους των άστρων ή όχι, μιλάμε από την Ελλάδα ή το πολύ πολύ τη Μεσοποταμία και εδώ, γιατί αν μπλέξουμε σε αυτά και την Άπο Ανατολή, χαθήκαμε. Δεν μπορείς να ασχοληθείς και με αυτό. Παρόλα αυτά, με τον Μάνο τον Δανέζη είχαμε ασχοληθεί στην Οδύσσια των ημερολογίων, με την κουλτούρα την αστρονομική όλων των λαών της Ανατολής και της Μεσοαμερικής βέβαια. Η ελληνική και η κινέζικη είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς και στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρύφο ελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη μητέρα των γλωσσών, την ελληνική. Δεν τα λέει Έλληνας, αλλά τα λέει γνωστός δυτικός Ισπανός γλωσσολόγος. Η ελληνική λοιπόν είναι η μητέρα των γλωσσών. Κοιτάξτε, αν ανοίξετε στην αγγλική λέξεις που αρχίζουν από A, ABC, A, Academy, Air, Airplane, Anatomy, Angel, Architect, Aroma, δεν σταματάνε. Οι λέξεις είναι χιλιάδες που έχουν μπει εκεί και παρεπιπτόντως για να πούμε και αυτό, για να βάζω και τις αστρονομικές αιχμές μου. Όταν είχαμε πάει με τον Μάνο τον Δανέζη σε ένα συνέδριο στο Λονδίνο ήταν και μίλαγαν, ξέρετε, όλοι οι αστρονόμοι παντού έχουν μια κοινή γλώσσα για τα αστέρια του και τους αστερισμούς. Μίλησε λοιπόν για τον αστάρι τον για τον αστέρα τον Αντάρι, που είναι το πιο λαμπρό αστέρι του αστερισμού του Σκορπιού, ο Αντάρις. Λοιπόν, και είπε κάποιος ότι Άγγλος εκεί, ότι είναι ο ήρωας πολεμιστής Άνταρ, γιατί ο Άραβας, γιατί και οι Άραβες έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στην αστρονομία. Πεταχτήκαμε εμείς λοιπόν και λέμε, όχι, δεν υπάρχει καμιά σχέση του Αντάρι, αλφα του Σκορπιού, με τον Άνταρ, τον Άραβα πολεμιστή, γιατί ο Αντάρις είναι ένας ερυθρός υπεργίγαντας αστέρας. Και είναι ερυθρός κόκκινος. Ποιος άλλος είναι κόκκινος? Ο Άρης. Αλλά εκείνος από τα οξύδια του σιδήρου. Άρα λοιπόν όταν έκαναν μάθημα τα αρχαία Ελληνόπουλα που έπρεπε να ξέρουν πολύ καλά τα άστρα και τη μυθολογία τους και ό,τι σχετίζεται με αυτά για να μπορούν να προσανατολίζονται εύκολα στον ουρανό όταν βρίσκονταν στο δάσος ή στην θάλασσα,
είπαν πρόσεχε οι δάσκαλοι τους, πρόσεχε αυτός. Δεν είναι ο Άρης, είναι αντί του Άρης ο Αντάρης. Και έτσι και έτσι μπορούσαν να το μαθαίνουν. Και όχι μόνο αυτό, σας είπα και προηγουμένως για τον Βότη, το Εσορόντι και ο Ψε Δίοντα Βότη. Αυτός έχει ένα πολύ λαμπρό αστέρι, τα πολύ λαμπρά αστέρια στον ουρανό, καμιά τριανταριά περίπου, έχουν και ιδιαίτερες ονομασίες. Το πιο λαμπρό αστέρι λοιπόν του Βότη είναι ο Αρκτούρος. Τον έχετε ακούσει πια τον Αρκτούρο. Έπρεπε να ξέρουν τα Ελληνόπουλα στο μάθημά τους να προσανατολίζονται εύκολα, να ξέρουν ουρανογραφία. Όταν λοιπόν έβρισκε στην ουρά της μικρής Άρκτου και κάνεις προέκταση της ουράς, ο φύλακας της μεγάλης Άρκτου, Ούρος, η ουρά, Ούρος, είναι ο Αρκτούρος, ο φύλακας της Άρκτου. Έτσι τα μαθαίνανε τα αρχαία Ελληνόπουλα και δεν τα ξέχναγαν ποτέ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε ωραία-ωραία. Ενιολογική γλώσσα. Στη γλώσσα μας, όπως διαβάζετε εκεί, έχουμε το σημαίνον, δηλαδή τη λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή την έννοια. Στην ελληνική γλώσσα αυτά τα δύο έχουν πρωτογενή σχέση. Αντιθέτως, σε όλες τις άλλες γλώσσες το σημαίνον είναι μια τυχαία σειρά από γράμματα. Σε μια συνηθισμένη γλώσσα, όπως είναι τα αγγλικά για παράδειγμα, μπορούμε εδώ να συμφωνήσουμε όλοι και να λέμε οι περισσότεροι ξέρουν αγγλικά και ξέρουν το δέντρο στα αγγλικά, λέγεται tree. Δεν θα το λέμε tree, θα το λέμε car. Και συμφωνούμε όλοι και το λέμε car και τελείωσε. Η επόμενη γενιά το δέντρο θα το λέει car. Και το car θα το λέει tree. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει στην ελληνική γλώσσα. Γιατί το δέντρο είναι ακίνητο, που λέμε άγαλμα, δένδρο θα πει. Δεν μπορεί να δράσει το δέντρο. Δεν μπορούμε το δέντρο εμείς να το πούμε αυτοκίνητο, γιατί θα γελάει το αυτοκίνητο. Έχει από μόνο του την κίνηση το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σχέση έχει το σημαίνον και το σημαινόμενο. Στα ελληνικά λοιπόν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Γι' αυτό το λόγο πολλοί χωρίζουν τα ελληνικά, διαχωρίζουν τα ελληνικά σαν ενιολογική γλώσσα από τις υπόλοιπες που είναι σημειολογικές. Στη γλώσσα μας υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στη λέξη και στο ενιολογικό της περιεχόμενο. Θα σας δείξω εγώ στη συνέχεια τι εννοώ, αλλά και εσείς να σκεφτείτε κάθε μία λέξη που λέτε, να δείτε τι κρύβει πίσω της. Η κάθε μία λέξη από εδώ και στο εξής που θα λέτε, θα τη σκεφτόσαστε πάρα πολύ καλά για να βλέπετε το ενιολογικό της περιεχόμενο, παρακαλώ. Η γλώσσα ελληνική είναι γλώσσα θεμελιακή και μάλιστα νοηματική ενιολογική, όπως ακριβώς την χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες της πληροφορικής, θεωρώντας ότι όλες οι άλλες γλώσσες είναι σημειολογικές. Θα δούμε τι είπε ο ιδρυτής της Microsoft για την ελληνική γλώσσα. Νοηματική ενιολογική είναι η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη και το σημαινόμενο, δηλαδή η έννοια, πρόσωπο, πράγμα, κατάσταση, ιδέα, έχουν μεταξύ τους μια πραγματική πρωτογενή σχέση. Σε βλέπω, Τάκη, να την κάνουμε αυτή τη διάλεξη σε όλα τα Ελληνόπουλα πάλι. Αντιθέτως, σημειολογική είναι η γλώσσα που λαμβάνεται ως ένα σύστημα σημείων και στην οποία αυθαίρετα ορίζεται ένα σημείο, το α, που είναι το σημαίνον. Γι' αυτό το λόγο λέμε στα Ελληνόπουλα ότι και στους λοιπούς εδώ πρέπει να διώξουμε από τη γλώσσα μας τα γκρίκλιξ. Σκοτώνουμε τη γλώσσα μας, η γενιά των γκρίκλιξ, η γενιά είναι δυνατόν. Να σκοτώνουμε τη γλώσσα μας, να λέμε σουκού όταν έχουμε το ωραίο Σαββατοκύριακο. Τι θα πει σουκού? Σουμού, σουκού. Όταν ένας λαός δεν τολμά να υπερασπιστεί τη γλώσσα του, είναι έτοιμος πια για τη σκλαβιά. Βέβαια. Να και ο Αντισθένης εδώ. Σύμφωνα λοιπόν με τον φιλόσοφο Αντισθένη, τον ιδρυτή της σχολής των Κοινικών, αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Χαίρομαι γιατί ακούω και συμφωνείτε και λέω εντάξει, είμαι σε καλό ακροατήριο. Οι ελληνικές λέξεις έχουν πρωτογενείς σχέσεις, ενώ οι λέξεις των άλλων γλωσσών είναι συμβατικές. Για παράδειγμα, Ιωάννης ο Ακτήμων, να τον εδώ, Ακτήμων. Τον ξέρετε τον Ιωάννη τον Ακτήμωνα?
Τζον Λακελάν. Α, εσείς ξέρετε πολλά. Ήταν ο αδελφός του Ριχάρδου, του Λεοντόκαρδου. Ακτίμων, δεν είχε ακτίμα. Είναι αυτός που δεν έχει δική του γη, στερητικό α και το κτήμα. Πραγματικά, ακόμα και στις μέρες μας, είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς δική του γη, γιατί έτσι μπορεί να επιβιώσει, να ζήσει και να ευημερήσει. Πρέπει να έχεις γη, κτήμα, ας πούμε. Η λέξη δέντρο που σας είπα προηγουμένως, δένδρο, δεν είμαι σε κίνηση, είμαι ακίνητος. Η λέξη ενθουσιασμός, από το ενθεώ. Ο βοηθός σημαίνει αυτός που τρέχει με βοή, φωνή και θεό τρέχω. Όταν ο Απόλλων στο βοηδρομιώνα, με βοή έτρεχε σε βοήθεια των πολεμιστών. Οι πόλεις καταστρέφονται όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους τυποτένιους από τους σπουδαίους. Για προσέξτε το αυτό και να το έχετε καλά στο νου σας όταν ψηφίζετε. Δαίμον ευδαίμον κακοδαιμονία. Να το δούμε και αυτό. Δαίμον από το αρχαίο ελληνικό ρήμα δαίο, που θα πει κατανέμω. Σημαίνει το πνεύμα που κατανέμει τις τύχες ή τη μοίρα των ανθρώπων. Συνεπώς για τον αρχαίο Έλληνα, ο δαίμονας ήταν μια οντότητα μεταξύ των θεών και των ανθρώπων με ιδιαίτερες πνευματικές δυνάμεις και φορέας της υπερφυσικής και έτσι ακατανόητης για τον άνθρωπο δύναμης. Ήταν κάτι ενδιάμεσο. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι δαίμονες ή οι θεών παιδες, ούτε αποτελούν τον κρίκο των συνδέοντα τους θεούς προς τους ανθρώπους. Επίσης έχει δημιουργηθεί η δοξασία ότι κάθε άνθρωπος βρισκόταν διαρκώς υπό την επίδραση και την προστασία κάποιου δαίμονα. Αφού το επίθετο ευδαίμον, το F είναι ευστράτιος, ούκ είναι το πολλό το F, αλλά είναι το F το πολύ. Ευδαίμον δείχνει τον ευτυχή, τον καλότυχο άνθρωπο, ενώ ο κάκο δαίμον είναι ο άτυχος που η κακοδαιμονία του τον βασανίζει συσχετιζόμενη με τη δυστυχία του. Βλέπετε τι ωραία, ας πούμε. Τι ωραία. Ναι, λοιπόν, ναι, μην προεκταθούμε, είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά. Μπαίνουμε τώρα και λίγο στη φυσική. Σπουδαία φυσική και ελληνική γλώσσα. Ο νομπελίστας φυσικός, Νομπέλ Φυσικής το 1932, σπουδαία μορφή, Καρλ Χάιζενμπεργκ, παρεπιπτόντως στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών βγάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό, λέγεται Physics News, μοιράσαμε κάποια, όπου προσπαθούμε σαν Ένωση Ελλήνων Φυσικών να αλλάξουμε την σκέψη των φυσικών προς το καλύτερο. Με την έννοια αυτή βλέπουμε ότι σπουδαίοι φυσικοί με στιβαρό επιστημονικό λόγο είχαν πολύ καλά φιλοσοφικά θεμέλια. Όλοι τους, μα όλοι τους, δηλαδή ο Αϊνστάιν βασιζόταν στο θετικισμό, θα τα πούμε άλλη φορά. Ο Σρέντιγκερ έχει γράψει πάνω στη φύση και τους Έλληνες. Ο Χάιζενμπεργκ έχει γράψει και αυτός με την αρχή της απροσδιοριστίας. Ο Νίλς Μπορ να μιλάει για την αρχή της αβεβαιότητας και ούτω καθεξής, ή την αρχή της αντιστοιχίας. Η αντιστοιχία μεταξύ του Σοπενχάουερ, έχουμε γράψει ένα άρθρο, και του Σρέντιγκερ ήταν καταπληκτική μέσα στην αντιπαλότητα αλλά και στον παραλληλισμό και στη σύγκληση των ιδεών τους για να παραχθεί νέος φιλοσοφικός λόγος. Αν θέλεις λοιπόν σαν φυσικός να κάνεις ένα ρήγμα στη φυσική που επικρατεί, πρέπει να πατάς γερά στα φιλοσοφικά θεμέλια. Ο νομπελίστας λοιπόν φυσικός, Καρλ Χάιζενμπεργκ, είχε παρατηρήσει αυτή τη σημαντική ιδιότητα της γλώσσας μας, στην οποία είχε πει «Η θητεία μου στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση». Όλοι αυτοί έπαιρναν το PhD τους, σαν να λέμε, σαν φιλοσοφία της φυσικής. Αυτό ήταν το πτυχίο τους. Άρα λοιπόν όλοι, κατά πάσα πιθανότητα, ήξεραν πολύ καλά αρχαία ελληνικά και λατινικά. Ο Έρβιν Σρέντιγκερ, ο Αυστριακός νομπελίστας, έγραψε ένα βιβλίο «Η φύση και οι Έλληνες». Το περιεχόμενο του αφορούσε τη σχέση της επιστήμης μας με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τη διερεύνηση του μεγαλειούδους βήματος που συντελέστηκε στην ιστορία των ιδεών εκείνη την εποχή που καλείται γέννηση της επιστήμης. Το έργο του ανοιχνεύει χρονολογικά τα δύο βασικά διέξοδα της σύγχρονης σκέψης, τη ριζική διχοτομία μεταξύ θρησκευτικού και επιστημονικού λόγου και την κρίση αυτογνωσίας που προκύπτει από την επαφή με την φύση.
Όταν λέει η επανάσταση που έγινε, εννοεί την επανάσταση τον 6ο π.Χ. αιώνα με τους προσοκρατικούς Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν φυσιολόγοι φιλόσοφοι, δηλαδή όλοι έγραψαν έργα περί φύσεως, ούτως ώστε να τους θεωρούμε εμείς στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών και όχι μόνο, ότι ήταν η πραγματική πρόδρομοι της φυσικής, ήταν αυτοί που έδωσαν τα θεμέλια των θετικών επιστημών, φυσική και μαθηματικά. Ορολογία λοιπόν που μας έβαλε να σκεφτούμε και να κάνουμε αυτή τη διάλεξη. Το ουσιαστικό επιστήμη προέρχεται από το ελληνικό ρήμα «επίσταμε», που σημαίνει «γνωρίζω κάτι καλά», «είμαι ειδήμων». Η γεωμετρία από το «γη μετρώ», η γεωγραφία από τη «γη περιγράφω». Αυτά λοιπόν πώς θα τα πούν οι ξένοι. Αστρονομία από το άστρο και νέμον όμως. Τα διατήρησαν, δεν μπορούσαν να βρουν άλλες λέξεις. Είπανε geography, geometry, astronomy. Δεν γίνονταν διαφορετικά. Η φυσική είναι η μελέτη της φύσης. Physics το λένε όλοι, έτσι. Παγκόσμια, physics. Αστρονομία, άστρο και νέμον, νόμος. Αστροφυσική από το άστρο και φυσική, γιατί μελετάμε τη φυσική των αστεριών. Η αστρονομία από τους νόμους των άστρων αναβαπτίστηκε με τις μεθόδους της φωτογραφίας, της φωτομετρίας, της φασματοσκοπίας σε αστροφυσική. Άρα φύγαμε από τους νόμους των άστρων και περάσαμε στη φυσική των αστεριών. Άρα η αστρονομία μετεξελίχθηκε σε αστροφυσική ή η αστροφυσική είναι υποσύνολο της μεγάλης αστρονομίας. Τα πάντα, παιδιά. Παιδιά, εδώ, αγαπημένοι μου. Οι Έλληνες αϊπέδες, τα πάντα, μα τα πάντα είναι αστρονομία. Μη βλέπετε λαογραφία και αυτά, άμα ψάξετε τη ρίζα, αστρονομία είναι. Ο αστήρι είναι το άστρο, το αστέρι. Η ίδια η λέξη μας λέει ότι περιγράφει αυτό που κινείται. Δεν μένει ακίνητο στον ουρανό ή δεν στηρίζεται. Α και ίσταμε, στερητικό και ίστιμη που σημαίνει στέκομαι. Να γιατί. Ένας αστροφυσικός αρχίζει και ασχολείται με αυτά. Λέει, η αστρονομία από πού είναι, από πού προέρχεται, η αστροφυσική από πού προέρχεται, η επιστήμη από πού προέρχεται. Ο αστήρ που έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα να έχουμε 5 λέξεις, 10 λέξεις για αυτό το ουράνιο. Αστήρ, αστέρας, άστρο, αστεράκι, ό,τι θέλεις το λες. Το μετέωρο, μετά και αήρο, αέρο, σηκώνω, είναι στον αέρα σηκωμένο. Συνεπώς στην ελληνική έχουμε αιτιώδεις σχέσεις προφανής στην ετυμολογική διαφάνεια και όχι απλά λεκτικά συμφωνημένους κώδικες όπως συμβαίνει στις άλλες γλώσσες. Όλα αυτά τα έχουν χρησιμοποιήσει οι ξένοι. Δεν είχαν αντίστοιχες λέξεις για να πούν τα μετέωρα και τα είπαν μετέωρες. Τους αστεροειδείς αστεροίτς, το αστέρι star και ούτω καθεξής. Τα καταλαβαίνετε αυτά και από εδώ και στο εξής θα σκέφτεστε τι λέτε και θα λέτε από πού προέρχεται. Η ελληνική γλώσσα έχει την καλύτερη μαθηματική δομή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη νέα γενιά των πλέον εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν όρια. Ποιος το λέει? Bill Gates, της Microsoft. Το γράφει εδώ. Για τον λόγο αυτό, τα πιο σύγχρονα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιούν τη δομή της ελληνικής γλώσσας, επειδή αυτή είναι μαθηματική και επιτρέπει τη γεωμετρική της απεικόνηση. Και καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμα είναι το τέλε, τίλε, το φώτο, το φόνο, το μάικρο, το μέγα, το αντί, το σύν, αυτό και ούτω καθεξής. Εδώ τα λέει ο Bill Gates. Δεν τα είπαμε εμείς. Οι ασχολούμενοι λοιπόν δομικά με την πληροφορική θεωρούν την ελληνική γλώσσα και είναι μη οριακή. Δεν τελειώνει αυτή η γλώσσα. Ό,τι θέλεις μπορείς να δημιουργήσεις. Δηλαδή σε αυτήν δεν υπάρχουν περιοριστικά όρια και γι' αυτό είναι απολύτως αναγκαία στις σύγχρονες επιστήμες όπως είναι η πληροφορική, η ηλεκτρονική, η κυβερνητική και ούτω καθεξής. Ορθογραφία. Σας είπα, μας καθοδηγεί η γλώσσα. Έτσι τα λέτε στα παιδιά ή στα εγγόνια σας. Για να δω. Και στα εγγόνια σας. Λοιπόν, η ορθογραφία μας βοηθάει στην ετυμολογία, αλλά και στην ανίχνευση της ιστορικής πορείας της κάθε μιας λέξης. Το να υπάρχουν πολλά γράμματα για τον ίδιο ήχο, παραδείγματος, ή τα γιώτα, ύψιλον, ύψιλον, γιώτα, όμικρον, γιώτα, όχι μόνο δεν θα έπρεπε να μας δυσκολεύει, αλλά αντιθέτως να μας βοηθάει στο να γράφουμε σωστά, εφόσον βεβαίως έχουμε μια βασική κατανόηση της γλώσσας μας. Έρχεται λοιπόν. Μια φορά η μικρή μου κόρη είχε δυσλεξία και μου λέει «Υπόγειο θα το γράφουμε έτσι όπως το γράφω εγώ». Υπόγειο. Μου λέει τι λέει εδώ. Λέω υπόγειο.
Να το μου λέει. Γιατί να το γράψω Ύψιλον και Ε γιώτα. Εκεί μπαίνει μέσα η ελληνική γλώσσα. Της λέω, μπορεί να μην το μαθαίνετε εσείς, αλλά εμείς όταν μαθαίναμε προθέσεις, είχαμε μάθει την πρόθεση υπό, που θα πει από κάτω. Είχαμε μάθει τη γέα, τη γη, είχαμε μάθει τη γείωση, που το χρησιμοποιούμε ακόμα, να κάνουμε γείωση λέει. Άρα λοιπόν, υπό τη γη είναι υπόγειος. Πώς θα το γράψεις, ύψιλον έψιλον γιώτα. Το κατάλαβε πάρα πολύ καλά και σας πληροφορώ, με αυτή την τακτική έγινε ορθογράφος. Καταλάβατε? Θέλει όμως λιγάκι να δουλέψει. Όχι, εντάξει, το είδαμε υπόγειο, όλα να τα αλλάξουμε. Όχι, δεν θα τα αλλάξουμε. Δεν θα τα αλλάξουμε. Θα τα διατηρήσουμε. Βέβαια. Δεν θα τα αλλάξουμε. Θα τα διατηρήσουμε. Διότι όταν τα αλλάζει, το Υπουργείο Παιδείας είμαστε εμείς. Το Υπουργείο Παιδείας είμαστε εμείς και εμείς δεν θα αφήσουμε να καταστραφεί η ελληνική γλώσσα, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πρωτοπόρα, γιατί είναι υπόθεση όλων μας. Έτσι είναι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να γράφουμε τη λέξη υπόγειο με γιώτα και γιώτα. Το μείγμα, λέει, όλοι λένε τώρα, καταργήστε λέει το έψιλον, γιώτα, να το γράφουμε με γιώτα. Μπα, γιατί να το γράφουμε, είναι από το μείγνημι. Δεν μπορούμε να το γράφουμε με γιώτα. Καταστρέφουμε το ρήμα από όπου προέρχεται, καταλάβατε. Να λέτε, θα το διορθώνει η δασκάλα, θα λέτε στο παιδί, θα το γράφει με έψιλον γιώτα. Και στο διορθώνει η δασκάλα με γιώτα. Θα το γράφει με έψιλον γιώτα και με έψιλον γιώτα θα το μάθει. Το μείγμα, όπως και το πυρούνι, το γράφουμε όπως θέλουμε. Όχι, έψιλον γιώτα θα το γράψουμε εδώ. Για κάποιον που έχει βασικές γνώσεις αρχαίων ελληνικών, είναι προφανές ότι γράφονται με έψιλον γιώτα και όχι με γιώτα. Όπως άστοχα πολλοί προτείνουν και από το Υπουργείο Παιδείας που ακούστηκε και από τους δασκάλους που επιμένουν να το κάνουμε πιο απλά. Ο λόγος είναι ότι το μεν ένα προέρχεται από το μείγνημι και το πυρούνι από το ρήμα πύρο, που σημαίνει τρυπόδια περνώ. Δεν μπορούμε να το γράψουμε ούτε με ήττα, ούτε με γιώτα. Πρέπει να το γράφουμε όπως ακριβώς μας δείχνει το ρήμα από το οποίο προέρχεται. Σημαίνει τρυπόδια περνώ, γιατί επειδή με το πυρούνι τρυπάμε το κρέας για να το πάρουμε. Τρυπάμε την πατάτα για να το πάρουμε. Δεν μπορείς να το γράφεις με ήττα ή με γιώτα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν θα επιτρέψετε εσείς να γίνει. Όλοι μας, για τους όλους μας εδώ λέμε. Ένας τι είπε ο Κωνσταντίνος, ένας θα φέρει 10 στην άουλα. Άρα λοιπόν ένας θα το πει σε άλλους 10. Αν το πει σε άλλους 10 και ο ένας από τους άλλους 10 το πει σε άλλους 10, εδώ θα γίνει ορμητικός χύμαρος και φυσός όταν πέφτει πολύ νερό. Λοιπόν, η λέξη συγκεκριμένος δεν μπορεί να γράφεται με ύψιλον συγκεκριμένος που το γράφουν πολλοί. Προέρχεται από το κρυμμένος που έχει κρυθεί. Και όχι από το κρυμμένος αυτός που έχει κρυφτεί. πρέπει να τα βλέπουμε αυτά. Κάθε λέξη περιέχει τις ιδιότητες της έννοιας την οποία εκφράζει, αλλά με τέτοιο τρόπο που να εντυπωσιάζει. Δηλαδή ο φθόνος ετυμολογείται από το φθήνο, που σημαίνει όταν έχω φθόνο, εγώ σαν άνθρωπος μειώνομαι, φθήνω. Καταλαβαίνετε, δεν θα έχετε φθόνο λοιπόν για να μην φθήνετε σαν άνθρωποι. Ο φθόνος σιγά σιγά μας φθήνει, μας καταστρέφει, μας ελαττώνει ως ανθρώπους. Αντιθέτως, όταν αναφερόμαστε σε κάτι που είναι τόσο πολύ, ώστε να μην τελειώνει, από το φθόνο πάμε στο άφθονο. Βλέπετε τι ομορφιά έχει η ελληνική γλώσσα. Ο φθόνος με ένα αλφα μετασχηματίστηκε σε κάτι το πάρα πολύ καλό, το άφθονο ας πούμε. Χρησιμοποιούμε τη λέξη ωραίος που προέρχεται από την αστρονομική ορολογία ώρα. Διότι για να είναι κάτι ωραίο, πρέπει να είναι και να έλθει στην ώρα του, στην τομή του χωροχρόνου. Αλλιώς δεν είναι ωραίο. Καταλάβατε. Έτσι θα λέτε. Τομή του χωροχρόνου, είπε ο αστροφυσικός. Άρα λοιπόν από την ώρα προέρχεται το ωραίο. Η λέξη ελευθερία προέρχεται από την πρόταση παρά το ελεύθυνο όπου ερά και σημαίνει το να πηγαίνει κανείς όπου αγαπά. Άρα βάσει της ίδιας της λέξης, ελεύθερος είσαι και νιώθεις όταν έχεις τη δυνατότητα να πας όπου αγαπάς, όπου θέλεις. Αυτό είναι η ελευθερία. Ανεβαίνεις λοιπόν στα ελληνικά βουνά και φωνάζεις. Είμαι ελεύθερος και δεν θα αφήσω να μου καταστρέψουν τη γλώσσα μου. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Συνεχίζοντας την ορολογία, αέρας, αήρο, σηκώνω, ανατομία, ανά και αρχαία ελληνική τομή, τέμνο, αρτηρία,
αρτώ, κρεμώ, εξαρτώ, αστεροσκοπείο, αστήρ και σκοπεύω. Βέβαια. Αστραπή, αστεροπή, αστήρ και οπή, αστρολάβος που λένε όλοι, είναι αυτοί οι Άραβες που βρήκαν το αστρολάβο, αραβική λέξη, αστρολάβ. Τι λέτε ρε παιδιά, αστήρ και λαμβάνω είναι. Λαμβάνω το μήνυμα από τα άστρα. Αστρολογία, άστρο και λόγος, μελέτη, αστρονομία, άστρον και νέμο ή νόμος, ατμός, ατμόσφαιρα, βιολογία, γεωλογία, δημοκρατία, ιατρός, οικολογία. Τα πάντα. Το άγαλμα που είπε ο αγαπητός μου Κωνσταντίνος, το άγαλμα, ετυμολογείται από το αγάλωμε. Επειδή όταν βλέπουμε ένα όμορφο αρχαιοελληνικό άγαλμα, η ψυχή μας ευχαριστείται. Άρα τι κάνει, αγάλεται, αγάλεται. Από το θέαμα αυτό επέρχεται λοιπόν σε μας η αγαλίαση, που είναι λέξη σύνθετη, προσέξτε, αγάλωμε και ίαση. Γιατρεύαμε δηλαδή βλέποντας αυτή την ομορφιά. Άρα όταν βλέπουμε ένα όμορφο άγαλμα ή οτιδήποτε όμορφο, η ψυχή μας αγάλεται και γιατρευόμαστε. Δηλαδή, η ψυχική μας κατάσταση συνδέεται άμεσα με τη σωματική μας υγεία. Δεν θα έχετε μέσα φθόνο στο οτιδήποτε και να φθήνετε. Θα αγάλεστε, θα βλέπετε τα ωραία αγάλματα, θα διαβάζετε ένα ωραίο βιβλίο, μια μουσική καταπληκτική και δεν θα καθόσαστε να με ψημυρείτε. Δεν με ψημυρούμε οι Έλληνες. Αυτά είναι για τους ξένους, για αυτούς. Για αυτούς από εκεί. Η διαφορά με την ελληνική γλώσσα. Οι Λατίνοι ονόμασαν το άγαλμα στάτουα, λέει η λατινική λέξη. Όχι, ελληνική είναι. Από το ελληνικό ρήμα ίστιμη, που ήδη αναφέραμε και είπε και ο Κωνσταντίνος, και το ονόμασαν έτσι επειδή στέκει ακίνητο. Προσέξτε τη διαφορά μεταξύ της ελληνικής λέξης και της λατινικής λέξης ή του ελληνικού πολιτισμού και του λατινικού πολιτισμού. Τεράστια η διαφορά. Η λέξη άγαλμα που σημαίνει στα ελληνικά κάτι τόσο βαθύ ενοιολογικά, αγάλωμε και ευχαριστιέμαι και έρχεται ίαση από την ομορφιά, στους Λατίνους έγινε ένα ακίνητο πράγμα. Στάτουα. Συνοψίζοντας λοιπόν, η ορθογραφία μας βοηθάει στην ετυμολογία αλλά και στην ανίχνευση της ιστορικής πορείας της κάθε μιας λέξης. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε ότι η καθημερινή μας νεοελληνική γλώσσα προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά. Το καταλάβατε νομίζω. Έχει τέτοια σύνδεση που μπορούμε να λέμε συνέχεια παραδείγματα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συνέστημα να μιλάς και ταυτόχρονα συνειδητοποιείς τι ακριβώς λες. Μιλάς και ακούγοντας την κάθε λέξη, ταυτόχρονα σκέφτεσαι και τη σημασία της. Δυστυχώς, είναι κρίμα να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά με τέτοιο παράλογο και περίεργο τρόπο στο σχολείο μας, ώστε να σε κάνουν να αντιπαθείς κάτι τόσο όμορφο και συναρπαστικό. Όσοι λοιπόν είναι εδώ φιλόλογοι και διδάσκουν και δάσκαλοι, παρά το ότι λέει το Υπουργείο, δεν χρειάζεται να το ακολουθούμε πάντα, κάνουμε αυτό που λέει το Υπουργείο και κάνουμε και το επιπλέον εμείς μετά, όπως κάνουμε χρόνια τώρα στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Θαυμάστε το απέραντο, λέω, γαλάζιο της όμορφης πατρίδας μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι ελλόψυχα ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Ευχαριστώ.